Είναι ωραίος τύπος αυτός. Πολύ ωραίος. Και φαντάζομαι σου φτιάχνει και το κέφι το πρωί στο ραδιόφωνο. Είναι μπαμπάς τεσσάρων παιδιών και μόνο αυτό τα λέει όλα. Ένας αγωνιστής κυριολεκτικά της ζωής. Και εντάξει, υποκλίνομαι στο ταλέντο του. Θεωρώ ότι ένα μεγάλο θέμα σήμερα είναι του να αναγνωρίζεις τους πολύ ταλαντούχους ανθρώπους. Άλλα και... παιδιά θες να κάνεις τώρα που το είπες. Μάλιστα. Το σκέφτεσαι. Είναι κάτι που σκέφτεσαι. Δεν θα ήθελα να σου απαντήσω αυτήν την ερώτηση. Δεν θες να απαντήσεις. Δεν είσαι έτοιμος. Δεν θα ήθελα να απαντήσω. Νομίζω ότι ό,τι και να πω θα μπορεί να το μετανιώσω. Ναι. Δεν θα ήθελα να Δεν ξέρεις. Ό,τι σου φέρει η ζωή. Ό,τι μου φέρει η ζωή. Αυτή είναι η απάντηση. Ναι, αυτή είναι η απάντηση. Συμφωνώ μαζί σου. Αυτή πρέπει πάντα να είναι η απάντηση σε τέτοιου είδους απορίες και ερωτήσεις. Με το γάμο δεν τα είχες ποτέ καλά. Είναι ένας θεσμός. Που δεν καταλαβαίνω ότι δεν σε ενθουσιάζει, δεν σε συγκινεί ο θεσμός αυτός. Γαμοφοβικός είναι. Γαμοφοβικός. Ναι, αυτή είναι ακούγεται περίεργα. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι και η έκφραση, έτσι. Αυτή είναι η έκφραση, ναι. Ενώ τα πάω τόσο πολύ καλά με τη θρησκεία, με βοηθάει πάρα πολύ η πίστη που έχω μέσα μου για το Θεό. Και πολλές φορές όχι απλά μου δίνει δύναμη, αλλά με πουσάρει κιόλας για να κάνω πράγματα στη ζωή. Με το γάμο έχω τεράστιο θέμα, δηλαδή ακόμη και με την μητέρα του Αναστάση έκανα σύμφωνο συμβίωσης, δεν παντρεύτηκα. Δεν ξέρω γιατί το έχω πάρει έτσι στραβά. Ζητάω συγγνώμη, μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί να... δεν ξέρω. Δεν πιστεύω να είσαι τίποτα από αυτούς τους τύπους, τους στρίβιν δια του Αραβόνος. Όχι. Δεν είσαι, γιατί κάνεις μεγάλες σχέσεις, το έχω δει. Τώρα τελευταία και είσαι αφοσιωμένος κάθε φορά στη γυναίκα με την οποία είσαι. Τα τελευταία χρόνια, γιατί απατούσα πάρα πολύ. Α, ναι. Ναι. Το έκανες αυτό. Ναι, απατούσα πάρα πολύ. Ακόμα και όταν ήσουν με... γιατί έχουν υπάρξει δίπλα σου πολύ ωραίες γυναίκες. Δεν έχω παράπονο. Μερικές από τις ωραιότερες γυναίκες. Έχουν περάσει πολύ ωραία. Δεν μ' αρέσει έτσι όπως ακούγεται, γιατί. Όχι, δεν ναι, συμφωνώ και όχι για τις κυρίες. Ναι, το ξέρω, το καταλαβαίνω. Και όταν απλά... λέω όμορφες, εγώ εννοώ όλο το πακέτο. Σε ευχαριστώ πάρα και πολύ. Και την εμφάνιση και την εξυπνάδα και το ταλέντο. Ευχαριστώ έχουν πάρα πολύ. Έχουν περάσει και... σημαντικές γυναίκες. Και ίσως... απατούσες και τότε. Νομίζω ότι μέχρι τα 30, όχι τότε γιατί ήταν μικρές οι σχέσεις μου. Δηλαδή έκανα 1,5 χρόνο. Όταν λέω απατούσα, δεν μπορούσα να μείνω στη σχέση. Δηλαδή ήμουν 1-2 μήνες σε μια σχέση και ήδη κουραζόμουν, πνιγόμουν και πολύ γρήγορα έμπαινα σε μια διαδικασία να απατήσω και πολύ γρήγορα να τελειώσει, γιατί πλέον δεν ήμουν εντάξει και δεν ήμουν συνεπής σε αυτό που έπρεπε να κάνω. Μετά τα 40 μου αλλάζει όλη αυτή η ιστορία και μπαίνω σε μια διαδικασία να καταλάβω ότι το να απατάς δημιουργεί καταρχάς ένα τεράστιο θέμα στον ίδιο στον εαυτό. Είσαι δυστυχισμένος, ζεις μια κόλαση. Το να έχεις έναν άνθρωπο και συγχρόνως δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Το μόνο που σίγουρα δεν έκανα, και σε αυτό είμαι πάρα πολύ ειλικρινής, είναι ότι δεν μπορούσα ποτέ να πω σε μια γυναίκα σ' αγαπώ και την ίδια περίοδο να πω σε κάποια άλλη. Ή να βρίσκομαι και να λέω αυτές τις... Πάλι καλά. Ναι, αυτό δεν μπόρεσα ποτέ να το Πάλι κάνω. Καλά. Δηλαδή, όταν άρχισα να φεύγω από μια γυναίκα, έφυγα ολοκληρωτικά. Δεν θα ήμουν εκεί ούτε ερωτικά ούτε τίποτα. Είχε τελειώσει ήδη. Απλά πολλές φορές δεν βρίσκω τη δύναμη να πω τέλος. Και αυτό πρέπει επίσης να το κοιτάξω. Και το παθαίνει πολλοί κόσμος. Και περνάει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί δεν μπορούν να βρουν τη δύναμη να πούνε την αλήθεια και να το τελειώσουν. Και από την και αυτό οδηγεί τη σχέση σε παρακμή. Σε παρακμή και σε μεταξύ. Και χαλάει και τις καλές αναμνήσεις που θα υπήρχαν διαφορετικά. Συμφωνώ. Ενώ αν έλεγες πολύ πιο τίμια, δεν είμαι. Είναι σωστό αυτό. Που λες. Θα μπορούσε να ήσασταν και πολύ φίλοι. Επιβεβαιώνω. Σε ευχαριστώ ότι πάρα πολύ. Είναι σωστό αυτό που λες. Είσαι χαρούμενος σήμερα, είσαι ευτυχισμένος στην προσωπική σου ζωή. Σήμερα όλα αυτά που έχω βιώσει με την Άνση και έχουμε φτάσει μέχρι εδώ ήταν πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα πολύ το ωραίο, ότι εντάξει. Είστε μαζί και στη δουλειά ναι. Δεν είναι επιβαρυντικό για τη σχέση. Θέλω να πω το ότι είστε όλη μέρα μαζί, ρε παιδί μου. Ναι. Μαζί ξυπνάτε, μαζί δουλεύετε. Μαζί γυρνάτε σπίτι, μαζί κοιμάστε, όλα τα κάνετε μαζί. Η αλήθεια είναι ότι. Αυτό. Θα σου πω κάτι που μου είχε πει. Τι. Sorry που σε διακόπτω, αλλά με έπιασε και εμένα η πολυλογία δίπλα σου. Λοιπόν, ο μέγας Χρήστος Πασαλάρης, αυτός ο τόσο σημαντικός δημοσιογράφος, στα 90 κάτι του, πίνοντας καφέ, τον ρώτησα πώς άντεξε ο γάμος σου 50 τόσα χρόνια. Και μου είπε, γιατί στα 50 τόσα χρόνια είναι ζήτημα αν βρεθήκαμε ένα χρόνο.
Διότι δούλευε αυτός, δούλευε εκείνη και βρίσκονταν μια-δυο ώρες το βράδυ. Αντιλαμβάνομαι. Σε εμάς έκατσε πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή δεν μας ενόχλησε καθόλου. Ήταν φοβερά, είναι μια υπέροχη δημοσιογράφος και αρχισυντάκτρια. Πραγματικά το λέω πέρα από την σχέση που έχω. Θεωρώ ότι είναι μια από τις καλύτερες που έχουμε στην Ελλάδα. Είναι φοβερά. Και μια πολύ όμορφη κοπέλα. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ. Είναι μια πάρα πολύ σοβαρή γυναίκα, μια υπέροχη μητέρα. Και γενικά δεν με ενοχλούσε καθόλου η καθημερινή μας κατάσταση. Μπορώ να σου πω ότι μου έλυσε και αυτό το περίφημο θέμα, το ότι αν τελικά η καθημερινότητα αυτή ή το να πηγαίνεις στην ίδια δουλειά με τη γυναίκα σου μπορεί να είναι κακό. Όχι. Δεν παίζει κανένα ρόλο αν είσαι καλά και αν είσαι πολύ συγκεκριμένος θέλεις να κάνεις. Αν ψάχνεις για αφορμές, σίγουρα μπορείς να βρεις χίλιες. Κοίταξε, θα σου πω ότι κατά τη γνώμη μου, συμφωνώ ότι αν είσαι καλά δεν επηρεάζει. Όμως, λίγο αν στραβώσει το πράγμα, επιταχύνει τις εξελίξεις. Έχεις πάρα πολύ δίκιο και εκεί μπορεί γιατί να... Γιατί είσαι περισσότερο χρόνο μαζί. Συμφωνώ. Και έρχεται πιο γρήγορα η τριβή, η και σύγκρουση. Επίσης, μπορεί να κάνει κακό και στη δουλειά, αν δεν υπάρχει ψυχραιμία και δεν υπάρχει επαγγελματισμός και από τους δύο. Δηλαδή, σωστό. Αν υπάρχει μια συνεργασία που πρέπει και οι δύο να βοηθήσουν για να τελειώσει κάτι ενώ επαγγελματικό, σε φάση. Τώρα πια είσαι πιστός, τώρα θα μου πεις, μπορώ να το απαντήσω αυτό, πώς θα γυρίσω στο σπίτι μετά. Θα το έλεγα, θα έφευγα. Είσαι πιστός. Θα το έλεγα εδώ δημοσίως και θα έφευγα. Στις φιλίες σου είσαι πιστός. Μάλιστα, πολύ ωραία ερώτηση. Γιατί έχουμε μάθει εδώ στην Ελλάδα να λέμε συνεχώς ο κόσμος ο κακός, ο κόσμος οι άλλοι και σε αυτή την περίπτωση. Κράτησα πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους. Είναι οι άνθρωποι που θέλω να βλέπω μαζί μου. Και εκεί που αντιλαμβάνομαι πλέον τον εαυτό μου είναι ότι ακόμη και αν έχω έναν άνθρωπο που θα μπορούσα να πω ότι περνάω ωραία μαζί σου, αν κάτι με πειράξει, αν κάτι κάνεις και δεν μου αρέσει, δεν υπάρχει μέσα στο δισεκατομμύριο να σου πω, φίλε μου, το σταματάμε. Θα αναγκαστώ τώρα να μετατρέψω την